Απίστευτο κι όμως πραγματικό. Δεκάδες τροχτικά κάνουν πάρτι στην καρδιά του Ηρακλείου. Και όμως δεν είναι εικόνες από σενάριο ταινίας ή ταινίας κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνιστή το γνωστό Ρατατούι, ο οποίος σύχναζε σε πολυτελή κουζίνα της Γαλλίας. Αυτές οι εικόνες προέρχονται από την πλατεία Κορνάρου, μια ανάσαυτο συντριβάνι. Άνθρωποι και ποντίκια στην καρδιά του Ηρακλείου. Κι όμως είναι πραγματικότητα αυτό στην πλατεία Κορνάρου. Τα ποντίκια εισβάλλουν ακόμα και σε καταστήματα με τους καταστηματάρχες να διαμαρτύρονται. Τα είδα ακριβώς με τα μάτια μου. Προηγουμένως πέρασα εδώ να πετάξω κάτι σκουπίδια και είδα τα ποντίκια και κάνανε πάρτι. Δυστυχώς στην εποχή που ζούμε, στην πλατεία Κορνάρου, στη δεύτερη μεγαλύτερη πλατεία της πόλης, μια εγκαταλελειμμένη πλατεία, το έχουμε πει επανειλημμένως, να κυκλοφορούν ποντίκια. Να φοβόμαστε δηλαδή τα ποντίκια να μην μπουν στα μαγαζιά μας και να μας δαγκάσουν κιόλας. Πρέπει να προσέχουμε γιατί αυτά είναι με ασθένειες. Μπορεί να δαγκώσουν και ο άνθρωπος. Και μπορεί να πεθάνει από το ποντίκι όταν δαγκάσει. Αυτά είναι μολυσμένα. Ο τρόπος σας το είπα, δεν θα κάθεστε εκεί πέρα, φαντάζομαι. Αυτό το δήμαρχο έχουμε, αυτά κάνει. Σκέψου εδώ με τόσο πληθυσμό. Να μην βάζουν κάτι εδώ να κοιτάξουν πώς θα τα ξοφλήσουν. Αυτό είναι το σημείο ντροπής όπου τα ποντίκια βγαίνουν από τις κρυψώνες τους και με την παρουσία τους να είναι αίσθητοι δίπλα από τα παγκάκια όπου κάθονται μικροί και μεγάλοι με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. Είναι πολύ σοβαρό τώρα να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ σου και να βλέπεις τα ποντίκια να πηγαίνουν να έρχονται. Πρέπει οπωσδήποτε άμεσα να γίνει παρέμβαση από το Δήμο. Αυτό που σας δίνει και λίγο επικίνδυνο για τα παιδιά. Γιατί σίγουρα, παιδιά... σίγουρα, ναι, βέβαια. Μπορεί να μεταδοθούν και ασθένειες. Παίζουν παιδιά, περνάει πολλοί κόσμος, τουρισμός και είναι και δυσφήμιση και από τον τουρισμό να περνάει να βλέπει τα ποντίκια. Βεβαίως και Πέπη, πρέπει οι πόλοι να είναι καθαροί. Η αντίδραση, θα αρχίσω να τρέχω, δεν ξέρω προς τα πού. Φοβάσαι πολύ. Δεν ξέρω αν είναι φόβος, αν είναι τόσο είχαμε. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε καρέ-καρέ τις κινήσεις των ποντικών τις πρωινές ώρες, λίγα βήματα από το άγαλμα του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας και πριν αυτά κάνουν τις βόλτες τους στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια, δεν είναι επικίνδυνο. Διότι αυτά βγαίνουν για να φάνε, δεν βγαίνουν για να σεριάνει. Οπωσδήποτε κάποιοι μένουν εδώ, κάποιοι και σαν άστεγοι, τι να τους πω, και αυτοί βλέπω και ξαπλώνουν εδώ και κοιμούνται και μια στιγμή θα. Θα έχουν πρόβλημα. Αν δεν κάνει κάτι ο Δήμος, θα βάλει την ποντικό παγίδα. Κάτι θα πάρουμε. Θα πάμε να πάρουμε αυτά που περνάνε από μέσα και τρώνε το λουκουμάκι να φάνε. Εντάξει, από τους υπονόμους ή λόγω των σκουπιδιών που είναι εκεί, ίσως να πρέπει να γίνεται αποκομιδή πιο γρήγορα. Μάλιστα, ανυποψίαστος πολίτης απολαμβάνει το σουβλάκι του, ενώ πίσω του οι ποντικοί απολαμβάνουν το γεύμα τους κομμάτια τυριού που έπεσαν από διερχόμενους πολίτες. Παντού υπάρχουν ποντίκια, βεβαίως. Πρέπει να. Να ληφθούν τα μέτρα που πρέπει. Ο Δήμος πρέπει να πάρει τα ανάλογα μέτρα. Οτιδήποτε είναι αυτό που να τα απομακρύνει. Και όμως αυτή είναι η εφιαλτική κατάσταση που βιώνουν εδώ και 5 περίπου μήνες καταστηματάρχες της περιοχής με τους ίδιους να έχουν ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή για την παρουσία τροχτικών καθώς και για την απαράδεκτη όπως σημειώνουν εικόνα της πλατείας Κορνάρου με τα σπασμένα πεζοδρόμια, τους σπασμένους κάδους. Και όχι μόνο.